Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι Παρασκευής, 15 Απριλίου. Φτάσαμε στα μισά του μήνα, του Απρίλη, και από ό,τι φαίνεται αρχίζει πλέον ο καιρός να σταθεροποιείται. Θα μου πείτε, τα ακούσματα των μετεωρολόγων άλλα μας λένε. Έχετε δίκιο, αλλά όταν πλησιάζουν αυτές οι ημερομηνίες, βλέπουμε ότι ακόμη και αν υπάρχουν έντονα φαινόμενα, είναι για λίγο. Είναι της μιας μέρας το πολύ δύο. Θα μου πείτε και για την αφρικανική σκόνη. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά τα φαινόμενα, την πασχαλινή περίοδο. Ας κάνουμε λίγο υπομονή όμως και ας απολαύσουμε τους 21-22 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Ελάτε λοιπόν να ξεκινήσουμε, να στείλουμε σε όλους εσάς τις ευχές. Και ξεκινάμε γρήγορα και σας λέμε εντάχει, διότι η δημοσιογράφος δεν μπορεί να παρουσιαστεί άλλο για να προλάβετε να δείτε όλα τα ρεπορτάζ. Και επειδή την Κυριακή τρώμε ψάρι και κολλιό και την άλλη Κυριακή το κόκκινο αρνί, πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα με το πρώτο ρεπορτάζ που είναι από το ιχθυοπολείο Κυπρέου. Θα επανέλθουμε για να δούμε μετά ένα άλλο κατάστημα γεμάτο με πασχαλινές δωροσυνθέσεις, σοκολατοειδή και επιλογές, το Super Life της Ελένης Καραγεωργίου. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα δείτε την Μαρία Τρουμουλιάρη από την ΔΕΙΑΚ να απαντά και να μιλά για τα θέματα των έργων που εντάχθηκαν στο Αντώνη Τρίτσης, το συγκεκριμένο αυτό πρόγραμμα που περιμέναμε και πώς έγιναν οι όλες διαδικασίες όπως εκείνοι τα έχουν ζήσει από την πλευρά τους. Στο τρίτο μέρος, ο καθηγητής λαογραφίας, παράλληλα, Μάρκος Βολονάκης, μας δίδει τη δυνατότητα. Είναι βέβαια και καθηγητής, ο οποίος διδάσκει και την ισπανική γλώσσα, μην το ξεχνάμε. Μας δίδει τη δυνατότητα να ακούσουμε τα ήθη και τα έθιμα της παραδόσης της Καλύμνου. Ενώ στο τέλος, Δημήτρης Διακομιχάλης και Παναγιώτης Ράγκος μας βάζουν στο θέμα του εθνικού πλέον τουρνουά τένις που θα γίνει στην Κάλυμνο σε 2 και κάτι μήνες. Πολλά και ενδιαφέροντα τα θέματά μας. Αύριο το πρωί αναμετράται ο Καλυμνιακός και θέλει την στήριξη όλων μας στον γήπεδο. Οπότε, Γιώργο, πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα από ιχθυοπολείο Κυπρέου. Πάμε να δούμε γρήγορα τις επιλογές που έχουμε στα ψάρια. Εδώ στην παραλιακή μας ζώνη, αγαπητοί μου φίλοι, έξω από το ιχθυοπολείο και τα ολόκληρα ψάρια Κυπρέου. Είμαστε εδώ γιατί είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα. Πριν πούμε το Κυριακή των Βαΐων τρώμε ψάρι και κολλιό και την άλλη Κυριακή τρώνε το κόκκινο αρνί. Είμαστε εδώ λοιπόν γιατί η ποικιλία είναι μεγάλη και με προσφορές και είμαστε έτοιμοι να σας δώσουμε τις λεπτομέρειες αλλά και τις πληροφορίες με μια μεγάλη προσφορά που ήδη βλέπουμε εδώ που είναι 8 ευρώ μόνο ολόφρεσκα μπαρμπούνια και κουτσομπούρες για να προμηθευτείτε. Κουτσομπούρες φυσικά και σε διαφορετικές τιμές όπως γελιτρίνια, αλλιευμένα από δίκτυα τράντας βιτού. Επίσης μεγάλη εδώ προσφορά και πολύ φθηνή για τον κόσμο να μπορέσει να ανταποκριθεί και να πάρει ποσότητες με μαρίδες, με μελιτρίνια, με χάνος, με καπόνια, με σαφρίδια, μόνο 2 ευρώ. Μυρίζει η θάλασσα, έτσι. Και φυσικά μπορείτε να βρείτε και άλλες επιλογές σε γαριδάκι, σε καλαμαράκια φρέσκα, σε χταπόδια, καλαμάρια μεγάλα για ό,τι εσείς θέλετε, γεμιστά κτλ. Επίσης θα βρούμε τις σουφιές εδώ, αλλά και την προσφορά που υπάρχει μόνο 5 ευρώ. Λιφίνια και κόπες και θα πάμε και μέσα. Φυσικά εδώ οι φίλοι ήδη καθαρίζουν έτσι ώστε να υπάρχει μια γρήγορη ροή των πραγμάτων στο να μην περιμένει ο πελάτης. Πάμε μέσα να δούμε τι άλλο καλό υπάρχει. Εδώ θα δείξουμε τώρα, αγαπητοί μου φίλοι, τη μεγάλη ποικιλία που μπορείτε να βρείτε και στον εσωτερικό χώρο, σε μπαρμπούνια, σε κουτσομούρες, στα χριστόψαρα, στους φορτιούς, χταπόδια και άλλα καλαμάρια, τσιπούρες και ό,τι εσείς θέλετε. Τι επιλέγετε για το γιορτινό τραπέζι της Κυριακής, και σε ψητά και σε σούπες και τηγανιτά, ό,τι και αν θέλετε, μυρίζει φρεσκάδα, μυρίζει θάλασσα. Ελάτε να επιλέξετε τι ακριβώς αγαπάτε για τους φίλους, για τα παιδιά σας, για την οικογένεια, μια γαρίδο μακαρονάδα. Έτσι, υπάρχουν ατέλειωτες επιλογές. Όμως όλα είναι εδώ και σας περιμένουν. Αν θέλετε μια διανομή στο δικό σας χώρο γιατί δεν προλαβαίνετε, μπορείτε να καλείτε το 2243-023-381 και να αφήσετε την παραγγελία σας να έλθει στο σπίτι σας, στο χώρο σας, γρήγορα και εύκολα. Και φυσικά, από όλη την οικογένεια Κυπρέου, έχετε τις ολόθερμες ευχές για καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Εδώ είναι και ο καθένας δουλεύει πυρετοδός, έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν όλοι οι πελάτες.
από τον υπέροχο εδώ χώρο που μυρίζει θάλασσα, θάλασσα και Αιγαίο. Σας αποχαιρετάμε και σας ευχόμαστε τα καλύτερα. Τώρα θα κατεβούμε εκεί στην Ενορία Χριστού, εκεί κεντρικά, για να συναντήσουμε τις πασχαλινές υπέροχες επιλογές από το Super Life της Ελένης Καραγεωργίου. Τους ευχόμαστε τα καλύτερα. Αμέσως μετά οι διαφημίσεις μας, ακολουθεί η Μαρία Τρουμουλιάρη από την ΔΕΙΑΚ. Στο τρίτο μέρος, όπως είπαμε, Μάρκος Βολονάκης, ήθη έθιμα παραδόσεις Καλύμνου. Και τέταρτο μέρος, το εθνικό τουρνουά τέννις τέλη Ιουνίου στην Κάλυμνο. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλησπέρα στην νομική και Ελένη Καραγεωργίου. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Είναι μέρες γιορτινές, λίγο πριν τη Μεγαλοβδομάδα. Νομίζω ήρθε η ώρα να τους πούμε τι Super Life επιλογές έχουν, έτσι. Πάμε λοιπόν, να ακούσουμε νομική. Αρχικά δεν θα πούμε πολλά. Εμείς θέλουμε να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο καλό Πάσχα, με υγεία, χαρά. Και να τους ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά για την υποστήριξή τους. Έχουν αγκαλιάσει πάρα πολύ το κατάστημά μας και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο. Αυτά από το μέσα. Έχω πληροφορηθεί ότι έχει αγαπηθεί, γιατί βρίσκουν από την πιο μικρή ποσότητα σε ποικιλία βοτάνων, ξηρών καρπών, μπισκοτάκια, σοκολατοειδή. Τα πάντα για το σπίτι, για το μαγείρεμα, για πάρα πολλές χρήσεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, κορίτσια. Κρατήστε την ποιότητα, τα ωραία σας χαμόγελα και νομίζω όλα καλά θα πάνε. Ευχαριστούμε πολύ. Ελένη. Αυτοί οι λίγοι μήνες δείχνουν, έτσι. Δείχνουν, έχουμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα μέχρι τώρα. Και αυτό είναι που μας δίνει και δύναμη να συνεχίζουμε. Βλέπετε γιατί να... προτιμάει περισσότερο ο κόσμος για να παραγγείλετε, έτσι δεν είναι? Έτσι. Ας πούμε τώρα για την νηστεία, βλέπω ότι έχετε κάνει ήδη καλάθια πασχαλινά. Ναι, βέβαια. Και για να δωρήσει κάποιος, αμέσως τώρα θα ξεκινήσουν θα οι εικόνες γύρω-γύρω. Πολύ ωραία, μπράβο κορίτσια. Λοιπόν, σας εύχομαι καλή Ανάσταση, χρόνια πολλά, καλό Πάσχα, να είστε πάντα δημιουργικές και χαμογέλαστες. Γιατί ξέρετε, και εγώ ακόμη, όταν μπαίνω σε ένα χώρο, αν δεν μου δώσουν σημασία ή είναι λίγο μελαγχολική ή έτσι λίγο κάπως μίζερο το βλέμμα, νιώθω λίγο άσχημα. Θέλω να είναι χαρούμενοι, θέλω να λένε από μέσα τους την καλημέρα, με ζωντάνια, με χαρά, να το νιώθουν. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση και ξεκινάω από ψηλά. Δείτε λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, τι ωραία αυγά με εκπλήξεις που περιέχουν μέσα. Πάμε να βρούμε την διαχρονική και πανέμορφη ανάμα. Και όχι μόνο, το τσίπουρο. Πάμε πιο κάτω, δείτε τι ωραίες συνθέσεις έφτιαξαν εδώ τα κορίτσια. Με αυγά σοκολατένια, έτοιμα για να τα πάρει κανείς και σε πολύ καλή τιμή. Πάρα πολύ καλή τιμή. Σίγουρα τα παιδάκια, τα νηψάκια, τα παιδάκια μας, εγγονάκια θα ενθουσιαστούν. Σοκολατοειδή και ελίτσες. Μαργαρίτες υγείας για τους μεγαλύτερους που θα τις θυμούνται και θα συγκινηθούν. Και πάρα πολλά άλλα. Εδώ έχουμε όλα τα σχετικά που σας αρέσουν και προτιμείτε, από αμύγδαλα, φουντούκια, καρυδόψυχες, φιστίκια υγιεινής, κάσιους και τόσα άλλα, σταφίδες υπέροχες, ακόμη και ψύχα καθαρισμένη υγιεινής. Βέβαια εδώ είναι ένα θέμα που καταλαβαίνετε, είναι παγίδα. Μας έχετε στήσει μια παγίδα, διότι εκεί τρώμε μεγαλύτερη ποσότητα. Μικρότερες εδώ, όπως βλέπετε, συσκευασίες, με μεγάλη ποικιλία, σε μπισκότα, αλμυρά, σε ξηρούς καρπούς, σε αποξηραμένα, βερί, κοκάνα, νάμα, γκομήλο. Πολύ έξυπνο αυτό που κάνετε εδώ, γιατί δεν το έχω δει και πουθενά άλλου. Mm-hmm. Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Ολόφρεσκα βουλάκια. Κοιτάξτε τι ωραία σύνθεση με το κρασί και τα σχετικά μπισκοτάκια, αλλά και αυγουλάκια, για να πάτε ένα πολύ ωραίο δώρο σε ένα φίλο, σε ένα σπίτι, μαζί με ό,τι άλλο εσείς θέλετε να το συνοδεύσετε. Έχει πάρα πολλά είδη. Κοιτάξτε εδώ τώρα για το μαγείρεμά μας, ό,τι αφορά την κανέλα και η Λάνης πήγε μέσα στο μάτι μου, γιατί έχει να κάνει και με την κατάσταση αδυνατίσματος. Αλλά όλα τα μπαχαρικά, goji berry, για σας που προσέχετε, τα blueberries, όλα αυτά που είναι η καλή μας διατροφή. Είναι τα πάντα εδώ, από μέλι, από μαρμελάδες, από χίλια δυο, μαγιά, καρύδα, πίτουρο βρώμης, για τους φίλους που προσέχουν πάρα πολύ τη διατροφή τους, όσπρια. Και εδώ απέναντι θα βρείτε και σε τσάι, τσάι του βουνού, όλες οι ποικιλίες, ρίγανη, δυόσμο, από ό,τι καταλαβαίνω, τσουκνίδα, λουίζα.
Αυτά και για την όποια πάθηση εσείς ακολουθείτε τα ροφήματά σας σταθερά, είναι εδώ και σας περιμένουν. Εδώ έχουμε και τα εκκλησιαστικά, μην το ξεχνάμε, γιατί είναι και ημέρες που ο καθένας θέλει να βρεθεί εκεί και να φτιάξει τα σχετικά, να ανάψει τα κεράκια του, να λιβανίσει. Και νομίζω ότι η μεγάλη ποικιλία εδώ θα βοηθήσει τους φίλους να πάρουν όλα όσα χρειάζονται. Σχεδόν σε κάθε νησί, σε κάθε πόλη, την Μεγάλη Παρασκευή από το πρωί, ξέρουμε ότι όλοι βρίσκονται εκεί που βρίσκονται οι παππούδες, οι γονείς, τα αγαπημένα πρόσωπα που έχουν φύγει, ακριβώς γιατί είναι η μέρα που σκεφτόμαστε τους ανθρώπους μας που έχουν φύγει, η μέρα φυσικά που έχει γίνει και η αποκαθήλωση του Χριστού. Δεν έχω λόγια. Είμαι σίγουρη ότι όλοι έχουν αγαπήσει αυτά τα είδη τα οποία συγκεντρωτικά τα βρίσκουν μόνο στο Super Life. Αυτό είναι αλήθεια που λέω, παιδιά. Ότι μόνο σε εσάς συγκεντρωτικά αυτά που είπαμε τώρα θα τα βρει κανείς εδώ. Μπορεί να βρει σκόρπια κάπου εδώ και εκεί. Αλλά αντί να πας σε 10 μαγαζιά, πας μόνο στο Super Life. Που είναι απέναντι από τον Χριστό, που θα βρείτε όλα αυτά που είπαμε και που σας περιμένουν δύο υπέροχα κορίτσια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση. Εδώ θα είμαστε. Ελάτε αγαπητοί μου φίλοι στο Super Life. Θα μείνετε ενθουσιασμένοι γιατί έχει πάρα πολλά να σας δώσει για κάθε ώρα, για κάθε στιγμή και κάθε ανάγκη σας. Να κλείσουμε όμως χαρούμενα και ευχάριστα με πολύ ωραίες λαμπάδες. Καλό Πάσχα σε όλο τον κόσμο, όμορφο και ευλογημένο. Καλημέρα κυρία Τρουμουλιέρη. Καλημέρα κυρία Κουκέι. Λοιπόν, ήρθαμε εδώ γιατί χθες ο κύριος Δήμαρχος μας έκανε αναφορά, πέραν των άλλων, και στα έργα μέσα από το μεγάλο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, που περιμέναμε όλοι να υποφεληθούμε κι εμείς. Ναι. Και από ό,τι ακούσαμε υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για κιόσκια και για γεωτρήσεις και πολλά άλλα ενδιαφέροντα ζητήματα. Ήρθαμε σήμερα να μας τα σχολιάσετε. Πράγματι... Η συγκυρία βέβαια δεν είναι ευτυχής, γιατί ναι, ταυτίστηκε με το γεγονός της δέσμευσης των λογαριασμών. Ναι, ναι, μας το είπε. Και όλου αυτού του μεγάλου θέματος που αντιμετωπίζει και η επιχείρηση αλλά και οι εργαζόμενοι της επιχείρησης. Η χαρούμενη λοιπόν αυτή η είδηση της ένταξης των έργων της ΔΕΙΑΚ στο Αντώνη Τρίτσης συνέπεσε με αυτό το θλιβερό γεγονός που έχει μειώσει τη χαρά και τη διάθεσή μας. Και πιστέψτε με, δεν θα είχαμε κανένα λόγο να σχολιάσουμε το έργο. Η ένταξη είναι ένα γεγονός αδιαφυσβήτητο, ωστόσο ακούγονται πάρα πολλά ψέματα. Ψέματα τόσο πολύ που ειλικρινά στην περίοδο αυτή, με την κατάσταση που επικρατεί στη ΔΕΙΑΚ, αποτελεί θράσος να ακούγονται τέτοια ψέματα. Ας μην μιλούσαμε καλύτερα. Το ότι εντάχθηκαν λοιπόν είναι αδιαπραγμάτευτο. Ας δώσουμε λίγο το στίγμα έτσι επιφανειακά σε αυτό που λέτε. Λοιπόν, τώρα που επιτέλους πήραμε την ένταξη, πώς εντάχθηκαν αυτά τα έργα και πώς ξεκίνησαν. Υπήρξε συνέντευξη από τον πρώην αντιδήμαρχο και πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ, τον κύριο Μικερίγα, ο οποίος βγήκε και ένιωσε την, δήλωσε την υπερηφάνεια του. Και ναι, δεν ήταν στο δικό μας μέσο, δεν το γνωρίζω. Λέω αμέσως. Το παρουσίασε ως αποτέλεσμα των ενεργειών του. Ας πάρουμε λοιπόν μια μικρή ιστορική αναδρομή αφού προκαλούμαστε. Πριν 14 μήνες, όπως ανέφερε ο κύριος Ρήγας, υπήρξε μια αίτηση χρηματοδότησης του Αντώνης Τρίτσης για ένα έργο. Το οποίο ήταν και το... Σας τα έχω εδώ για να τα βλέπετε. Εμείς μιλάμε με χαρτιά και ντοκουμέντα, δεν λέμε λόγια του αέρα. Μπορείτε να διαβάσετε. Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδων επεξεργασίας νερού για τις ανάγκες υδροδότησης του Δήμου Καλυμνίου. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εγκαταστάσεων στη θέση και λειτουργία τριών φορητών αφαλατώσεων, ναι, στα σκάλια. Ημερομηνία 28/1/2021. Γίνεται λοιπόν αυτή η αίτηση χρηματοδότησης στο Αντώνη Τρίτσης. Όλα καλά. Κατ' εντολή και καθ' υπόδειξη δημάρχου. Αυτό να μην το ξεχνάμε, γιατί ο κύριος Ρήγας το παρουσίασε ως δική του ενέργεια, δική του σκέψη και δική του πρόβλεψη. Μετά λοιπόν από... Αυτό συμβαίνει 28/1/2021. Μετά από περίπου 5 μήνες,
Ο κύριος Ζήγας έχει τη φαϊνή ιδέα να κάνει άλλη μία αίτηση χρηματοδότησης στο Αντώνης Τρίτσης, 31 Πέμπτου του 2021, κατατίθεται η δεύτερη πρόταση στο Αντώνης Τρίτσης, που αφορά τις γεωτρήσεις στην Κάλυμνο. Να ξέρετε ότι και οι δύο αυτές μελέτες, όπως προέχω πει, έχουν γίνει καθυπόδειξη του Δημάρχου, αφού παρακολουθούσε στενά τις εξελίξεις, γνώριζε πριν την ανακοίνωση του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης τι θα ανακοινωθεί και ποια θα είναι η πρώτη πρόσκληση που αφορούσε την ίδρυυση, και έτσι είχε φροντίσει εγκαίρως να προετοιμάσει μελέτες. Είχε ζητήσει από τον κύριο Ρήγα να γίνουν οι μελέτες αυτές. Μάλιστα, η δεύτερη μελέτη για την διάνοιξη των υδρογεωτρήσεων δεν ήταν ο σκοπός να ενταχθεί στο Αντώνης Τρίτσης, είχε γίνει για να ενταχθεί σε πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου με τον κύριο Κουτουλάκη. Υπήρχε συνεννόηση, γι' αυτό άλλωστε είχε έρθει και ο κύριος Κουτουλάκης. Ναι, θυμάστε. Υπάρχει γενικότερα ένας ευρύτερος σχεδιασμός για την αντιμετώπιση έλλειψης νερού της επάρκειας στην Κάλυμνο, της αυξημένης ζήτησης που όσο περνάνε τα χρόνια υπάρχει. Και σε αυτή την ενέργεια κινείται ο Δήμαρχος σε πολλά επίπεδα. Ο κύριος Ρήγας όμως αποφάσισε εν αγνία του Δημάρχου να εντάξει μετά από 4 μήνες, στις 31 Πέμπτου, ένα δεύτερο τεχνικό δελτίο στο Αντώνης Τρίτσης, πιστεύοντας ότι θα εγκριθεί. Δεν ξέρω. Εγώ θα σας πάω λοιπόν στην πρόσκληση 01 του Αντώνης Τρίτσης, που αφορά υποδομές ίδρυυσης, που καλεί τις Δήμους και τις ΔΕΙΑ, τις υπηρεσίες ίδρυυσης των Δήμων, καλεί τους ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού και τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης και αποχέτευσης, τους συνδέσμους ίδρυυσης, για την υποβολή προτάσεων και τη χρηματοδότηση των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού για την κατασκευή έργων και προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού με στόχο την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητες και ποιότητας ίδρυυσης για ανθρώπινη κατανάλωση. Να υποβάλουν προτάσεις. Η πρώτη λοιπόν υπόδειξη του προγράμματος είναι ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι έχουν δικαίωμα υποβολής μίας αίτησης χρηματοδότησης στην παρούσα πρόσκληση. Εξηγήστε όμως τον κόσμο αυτό τι πάει να πει. Νομίζω ότι είναι σαφές, ξεκάθαρο. Οποιοδήποτε γράμματος μπορεί να καταλάβει. Σημαίνει ότι όταν υποβάλεις μία αίτηση χρηματοδότησης στο Αντώνης Τρίτσης, υποβάλεις μία και βάζεις τα έργα που θέλεις να κάνεις σε ένα ευρύτερο και γενικότερο σχεδιασμό που αφορά τις καλύτερες υποδομές ίδρυυσης. Ενώ εδώ είχαμε δύο προτάσεις με διαφορά μηνών η μία των... Αυτό όμως τι πάνε να πει, ακυρώνεται μία ή μπλοκάρει ή τι... Σημαίνει ποιο είναι ότι το δυσμένες. Σημαίνει ότι δεν εγκρίνεται. Α, δεν εγκρίνεται γενικώς. Όχι ότι απακυρώνεται μία από τις δύο. Μάλιστα. Απορρίπτεται. Επειδή όμως ο Δήμαρχος παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των προγραμμάτων, εγκαίρως, ψάχνοντας να δει αν θα εγκριθούν και πότε θα εγκριθούν, διαπιστώνει, ενημερώνεται από το σχετικό Υπουργείο ότι γιατί ρωτάς, δεν θα εγκριθούν, έχετε υποβάλει δύο αιτήσεις χρηματοδότησης. Φεύγει λοιπόν εσπευμένα στην Αθήνα και σε ένα δαιμονισμένο διήμερο, όπου δεν υπήρξαν ωράρια, νύχτα, μέρα, δουλεύαμε σαν τους τρελούς, στο τηλέφωνο ο Δήμαρχος, ελέω Διακομιχάλη, συντάσσεται μια ενοποιημένη πρόταση και γίνεται η σωστή υποβολή στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Που αυτή τη φορά πώς ακριβώς αναφέρεται? Στις 11 Τρίτου του 2022. Μάλιστα. Τώρα δηλαδή, πριν από ένα μήνα και κάτι. Όπου αφορά την πράξη κάλυψης αναγκών υδροδότησης του Δήμου Καλυμνίων και εντάσσει δύο υποέργα. Δείχνει ένα συνολικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση της υδροδότησης στην Κάλυμνο. Η μία είναι οι μονάδες αφαλάτωσης, η επέκταση των μονάδων αφαλάτωσης και οι άλλες είναι οι γεωτρήσεις. Κατάλαβα. Ένας συνολικός, ολοκληρωμένος. Άρα αυτό είναι τώρα μέσα, το οποίο έχει εγκριθεί. Μπορείτε να μπείτε στο διάβια, μπορείτε να μπείτε και να δείτε ποια πρόταση εγκρίθηκε. Θα ήθελα λοιπόν να μου πει ο κύριος Ζήγας, γιατί επέρεται. Ναι, εντάξει, τώρα βέβαια να πούμε, κυρία Τρουμουλιάρη, ότι εσείς είσαστε εκ των έσω, όλοι εσείς οι άνθρωποι που τα γνωρίζετε βήμα προς βήμα. Ψέματα. Εντάξει, ο πολίτης απ' έξω, ακριβώς το μόνο που θέλει είναι να λύνονται υποθέσεις, να προχωρούν θέματα και έργα. Ο πολίτης όμως οφείλει. Και ξέρουν ότι όλα αυτά υπάρχουν και μια συνέχεια. Να μαθαίνει την σωστό, αλήθεια. Σωστό. Να μαθαίνει πώς έγινε το κάθε τι. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόσα ψέματα. Δεν διάβασε την πρόταση.
δεν την κατάλαβε ή δεν τον ενδιέφερε αν θα εγκριθεί ή όχι. Ίσως να πίστεψε ότι μία από τις δύο θα εγκριθεί, οπότε μία θα είναι και εντάξει. Είναι σαφές, υπέβαλε δύο. Και το μόνο που ζητάει εδώ είναι ότι έχουν δικαίωμα υποβολής μίας πρότασης. Γιατί τόσα ψέματα. Ας μην μιλάει. Ας πάμε λοιπόν παρακάτω. Ανέφερε ότι υπάρχουν έτοιμες τρεις μελέτες. Ελάτε να δούμε και άλλα θέματα όμως, εντάχει, που μας ενδιαφέρουν. Μας πιέζει ο χρόνος. Θα ήθελα να αναφερθώ τώρα στις τρεις μελέτες που μας άφησε έτοιμα ο κύριος Ρήγας. Να ξεκινήσω από τα φωτοβολταϊκά. Αυτή είναι η μελέτη των φωτοβολταϊκών που μας άφησε ο κύριος Ρήγας. Μπορείτε να διαβάσετε, κυρία Κουκιαίνη, τη διαφορά. Την προμήθεια εγκατάστασης. Μία προμήθεια λοιπόν, αυτό αν θεωρείται μελέτη, δεν έχει καν υπογραφές από πίσω, έχει μόνο του συντάξεντα, δεν έχει θεωρηθεί καν η μελέτη, που αφορά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών προϋπολογισμού 650.000 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, που, πώς, επιγηπέδου του Δήμου Καλυμνίου. Επιγηπέδου. Ποιου, πού, πώς. Είναι μελέτη αυτό. Η διακήρυξη της ίδιας μελέτης έχει ένα διαφορετικό προϋπολογισμό, 865.400.000 ευρώ. Δεν γίνεται αυτό, κυρία Κουκιαίνη. Το λέω για να το καταλαβαίνει απλά ο κόσμος. Βλέπετε να είναι ολοκληρωμένο. Βλέπετε τα κενά. Βλέπετε τα κίτρινα. Παρακαλώ, μετροφυλίστε το εσείς. Είναι ένα πρότυπο διακήρυξης από κάποιον άλλο δήμο, από κάποια άλλη περίπτωση που μας αφέθηκε. Πού, πώς. Πρόχειρα, ανεύθυνα, επιπόλαια, δεν έχει δει. Όταν ενεργεί έτσι κανένας, πώς γίνεται. Δεν έχουν μάθει από την υπόθεση Χαλκίτη. Μας πίεζει ο χρόνος, δεν μπορώ να πάω παρακάτω. Επιγραμματικά πείτε μας και με αμέσως μετά το επόμενο διάστημα μπορούμε. Προγράμματα που τρέχουν και θα μπορούσαμε να εντάξουμε τις εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης λάσπης, καθώς και την κόπτα και του Compact βιολογικού καθαρισμού στους βοθήνους. Αυτές είναι οι δύο μελέτες κατ' εντολή Δημάρχου. Εδώ δεν τα σκέφτηκε, δεν τα πρόβλεψε. Το μόνο που έκανε ήταν μία απόφαση Προέδρου που ανέθεσε τις μελέτες. Εδώ είναι η αλληλογραφία του Δημάρχου με τους μελετητές, όπου ουσιαστικά του έστειλε έτοιμες τις μελέτες, όλη τη διαδικασία την έκανε ο Δήμαρχος και μάλιστα σε μία επιστολή του Δημάρχου προς τον κύριο Λαζαρή. Φαίνεται η αγωνία που λέει: Παρακαλώ να με ενημερώσετε για το αν έχετε διαβιβάσει προς συζήτηση στο ΔΣ της εταιρείας τη μελέτη με τίτλο Αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων διαχείρισης λιμάτων της περιοχής Βοθίνη-Βλιχάδια, την οποία έχετε παραλάβει από το μελετητή κύριο Νίκο Χατζηνικολάου. Τα πάντα τα έκανε ο Δήμαρχος. Είναι μεγαλόψυχος και δεν μιλάει. Επόμενο ήταν πολύ... ένα λεπτάκι. Καταλαβαίνουμε ότι πάντα σε αυτές τις υποθέσεις υπάρχει μια συνεργασία. Βεβαίως. Αλλά ας αναγνωρίζετε η συνεργασία αυτή. Εδώ δεν υπήρχε συνεργασία, υπήρχε μια έτοιμη δουλειά από τον Δήμαρχο που την έστειλε στον κύριο Ρήγα να την προχωρήσει. Αντίθετα, εγκαλούμαστε γιατί τρέχουν, λέει, προγράμματα στο Υπουργείο και δεν έχουν προβεί σε διαδικασίες ανάθεσης. Ας μας πει ο κύριος Ρήγας, σε ποια προγράμματα, σε ποιο Υπουργείο, συγκεκριμένα πράγματα, όχι λόγια του αέρα. Ο άξιος κύριος Ρήγας γνωρίζει κάποιο πρόγραμμα να μας υποδείξει και σε εμάς. Να σας πω ότι δεν τρέχει. Παράλληλα όμως. Την περίοδο, γιατί και οι δύο αυτές μελέτες έχουν ημερομηνία του 20, τις είχε έτοιμες από το 20, κυρία Κουκιαίνη, υπήρχε ένα Αντώνης Τρίτσης στην πρόσκληση 2. Πολλές περιοχές έχουν καρποθεί. Που αφορά ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λιμάτων και θα μπορούσαν να είχαν ενταχθεί. Το πρόγραμμα έχει υλοποίησης μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023 θα μπορούσαμε να έχουμε έτοιμο τον βιολογικό στους βοθήνους. Αλλά ο κύριος Ρήγας δεν το ενέταξε. Και εγκαλεί εμάς τώρα να τρέξουμε να βρούμε προγράμματα που έχουμε καθυστερήσει. Δεν τρέχει αυτή τη στιγμή πρόγραμμα. Ενώ το Τρίτσις ήταν εδώ και περίμενε. Και δεν το ενέταξε. Ας μην κάνει υποδείξεις. Έχουν στην πλάτη τους η παράταξη, η Γαλουζή, την ευθύνη για έναν θάνατο. Θάνατο ανθρώπου. Ας μαζευτούν. Λίγο πιο ταπεινά. Για όνομα του Θεού. Τώρα βέβαια δεν καταλαβαίνετε ότι δεν θα μπορέσουμε να ανοίξουμε τη βεντάλια τέτοιων συζητήσεων επειδή πλησιάζει μεγάλη εβδομάδα. Ναι. Μετά θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε όλα αναλυτικά. Για τη διαχείριση των λιμάτων του βιολογικού. Ξέρετε τι κόστος έχει. 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ το έχω.
θέλετε, και αυτές είναι μελέτες με υπογραφές και σφραγίδες, έτσι. Επειδή ήταν ο δήμαρχος στη μέση, 2,5 εκατομμύρια ευρώ, μήπως θέλει να τα κάνουμε με ιδίους πόρους, επειδή άφησαν ανθυρή οικονομική κατάσταση στην επιχείρηση, είμαστε με κατεσχεμένους λογαριασμούς. Όχι από αυτά. Δεν κατέσχεσαν αυτά που μας άφησαν. Πώς θα βάζετε πέρα, πώς θα πληρωθούν οι άνθρωποι που είναι Πάσχα? Έχουμε περάσει μια μαύρη εβδομάδα, θα πληρωθούν σήμερα. Πληρωθούν σήμερα. Με ποιους τρόπους, μη ρωτάτε, δεν έχουμε χρόνο. Γιατί είναι και τόσο χάλια εποχές, να ήταν κάτι διαφορετικό. Μήπως θέλει να το κάνουμε με ιδίους πόρους. Μόνο με 2,5 εκατομμύρια είναι το έλλειμμα που άφησε στην επιχείρηση από απλήρωτους λογαριασμούς. Αν είχε φροντίσει, θα είχαμε τη δυνατότητα να το κάνουμε μόνοι μας. Λοιπόν, εγώ θέλω να βάλουμε μια ανωτελεία σε όλα αυτά. Ναι. Μόνο λόγω των ημερών, θέλω να σας ευχηθώ να μπορέσετε να βρείτε ισορροπίες και ένα όμορφο Πάσχα, να χαλαρώσετε λίγο τους ρυθμούς. Ξέρετε τι. Και να επανέλθουμε αργότερα. Για μας το Πάσχα, εύχομαι να μην γίνει χειρότερο, αλλά. Δεν θα είναι καλό. Έχουμε στην πλάτη μας και τους υπαλλήλους εδώ που κατηγορούνται, που τους βλέπουμε καθημερινά, ζούμε μαζί τους την αγωνία τους. Βλέπουμε, μπορώ να αναφέρω ονόματα γιατί μου το επιτρέπουν, τον Γιώργο του Σφουγγαριστό που έχει γίνει κοκκινόμαυρος. Ξέρετε τι είναι να έρχεται δικαστική εντολή που να σου επιδικάζει χρήματα για το θάνατο ενός συνανθρώπου, που εσύ το μόνο που η μόνη σου συμμετοχή ήταν ότι πήγες στη δουλειά σου και δούλεψες. Δεν μπορεί για μας. Εμείς δεν έχουμε διάθεση ούτε να βάλουμε κουστούμι, ούτε να βγούμε στις κάμερες, ούτε να πούμε ψέματα. Κοιτάμε πώς θα στηρίξουμε την επιχείρηση και τους εργαζόμενους. Ας κλείσουμε όμως με μια έτσι γενικότερη ευχή προς όλο τον κόσμο. Μία τελευταία. Ο Δήμαρχος έχει επιδείξει μεγαλοψυχία, όσοι δεν φαντάζεστε, και δεν μιλάει. Θα μιλήσει όταν κρίνει εκείνος και θα πει πολλά. Ωστόσο, ας μην προκαλείτε. Έχει μεγάλο αρχείο και δεν θα ήθελε να ανοίξουμε θέματα. Δεν θα ήθελε κανείς να ανοίξουμε θέματα. Ας μην εκμεταλλεύονται τη μεγαλοψυχία του Δημάρχου. Υπάρχει ρητή και κατηγορηματική εντολή του. Δεν μιλάμε, δεν θέτουμε σε καμία περίπτωση σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Καλύμνου. Τα έργα της Καλύμνου θα προχωρήσουν. Ας μην προκαλείτε όμως. Καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση. Χρόνια πολλά. Υγεία και χαρά στα σπίτια. Καλό Πάσχα με υγεία και εδώ θα είμαστε αμέσως μετά να τα πούμε όλα όπως πρέπει αναλυτικά. Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Τουρμουλιάρη. Και εγώ. Γεια σα. Πόσα ήθη και έθιμα εδώ στην Κάλυμνο τηρούμε εδώ και δεκαετίες που όλοι μάθαμε από τη μητέρα, από την γιαγιά. Έτσι λοιπόν σήμερα είμαστε εδώ και είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τον καθηγητή, λαογράφο, κύριο Μάρκο Βολονάκη, να μας θυμίσει, να μας φρεσκάρει τη μνήμη σε όλα αυτά που πραγματικά είναι τα βιώματά μας, είναι η ζωή μας. Καλημέρα και από μένα. Εύχομαι σε όλους τους συντοπίτες μας καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση, με υγεία. Είναι αλήθεια ότι είμαστε από τα νησιά που ευτυχώς διατηρούμε πάρα πολλά από τα έθιμα. Υπάρχουν όμως και κάποια που ανάγονται πριν από το 1900, τα οποία έχουν ξεχαστεί, μας τα έχουν διασώσει οι ξένοι περιηγητές που επισκέφθηκαν στο νησί ή τα εντοπίζουμε έμεσα από κάποια έγγραφα. Και κυρίως αυτά θα ήθελα να επισημάνω. Το Πάσχα είναι μια μεταβατική περίοδος. Πάντα το ζητούμενο είναι η ευκαρπία, η ευγωνία, δεδομένου ότι μιλάμε για αγροτοπιμενικούς πληθυσμούς, αλλά ακόμα και στο νησί μας χρειαζόμαστε αυτή την ευγωνία, είτε κάνοντας παιδιά, είτε για τα σφουγγάρια, που τα έχουμε πολύ ανάγκη. Οπότε όλα τα έθιμα αφορούν ακριβώς αυτό, δηλαδή πώς θα εξευμενήσουμε τη φύση ή θα ηρεμήσουμε τη θάλασσα ή θα βρούμε περισσότερα σφουγγάρια. Δηλαδή ο στόχος πάντα είναι η ευετηρία. Ξεκινώντας τώρα από το Σάββατο του Λαζάρου, τα δύο βασικά έθιμα βέβαια είναι τα κάλαντα και ένα έθιμο που δεν γίνεται πια και αφορά αυτό τον αγυρμό των παιδιών είναι ότι τα παιδιά που γινούσαν από σπίτι σε σπίτι έβαζαν σε ένα πανεράκι, ένα λαζαράκι και υποτίθεται ότι ήταν ένας μικρός επιτάφιος, οπότε γύριζαν το Λάζαρο από σπίτι σε σπίτι και φυσικά τα κάλαντα ήταν ένας έτσι εύσχυμος τρόπος, όπως λέμε, προμηθειών για τις φτωχές οικογένειες που συνήθως ζητούσαν αυγά, φρούτα κτλ. Στα λαζαράκια οπωσδήποτε βάζουμε πολλούς ξηρούς καρπούς, ακριβώς γιατί ο ξηρός καρπός έχει αυτή ακριβώς τη δύναμη που αποζητούμε, δηλαδή που θέλουμε την ευκαρπία και την αναγέννηση της φύσης.
Το βράδυ ετοιμάζουμε τα βάγια για να φτάσουμε λοιπόν στην Κυριακή των Βαΐων. Τα βάγια οπωσδήποτε συμβολίζουν την είσοδο του Χριστού στο Ιεροσόλυμα, όπως έχουμε και με τα Βαΐων και κλάδων την έκφραση. Τα πρωταρχικά σχέδια ήταν βέβαια ο Ιχθύς, που είναι το βασικό χριστιανικό σύμβολο, και δευτερευόντως το γαϊδουράκι, επειδή με αυτό εισήλθε ο Ιησούς. Ένα έθιμο που πια δεν γίνεται είναι τα λεγόμενα βαγιοχτυπήματα ή βιτσίσματα, διότι θεωρούσαν ότι όποιον χτυπήσουν με τα βάγια θα του μεταδώσουν αυτή την βλαστική δύναμη που έχει το φυτό, και αν είναι άτεκνη η γυναίκα αυτό θα τη βοηθήσει, ας πούμε, να μείνει έγκυος. Ακόμα χτυπάμε και τα ζώα για να πετύχουμε αυτή την γονιμοποιό δύναμη που θέλουμε, και γενικά θεωρούμε φυλαχτά τα βάγια και αντιβασκάνια, και μάλιστα πολλοί τα ρίχνουν στη θάλασσα για να ηρεμίζουν τα νερά και είτε να φύγουν είτε να έρθουν οι σφουγγαράδες μας. Και φυσικά Κυριακή των Βαΐων χωρίς ψάρι δεν γίνεται, και το ψάρι εδώ ακριβώς θέλει να δείξει ότι έχουμε μία μικρή παύση διατροφική πριν αρχίσει, ας πούμε, το βράδυ μετά την εκκλησία η αυστηρή νηστεία. Ξεκινάμε λοιπόν την Μεγάλη Εβδομάδα. Τη Μεγάλη Δευτέρα δεν έχουμε τίποτα, απλά συνήθως σταματούσαν όλες οι εργασίες. Οι μόνες δουλειές που επιτρέπονταν ήταν η οικοκυρικής φύσεως και το ό,τι είχε να κάνει με το μαγείρεμα και τις ετοιμασίες. Μεγάλη Τρίτη συνήθως έχουμε το άσπρισμα και το καθάρισμα. Μάλιστα είναι πολύ ενδιαφέρον, δεν γίνεται στην Κάλυμνο, αλλά θέλω να το επισημάνω, ότι σε κάποιες περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα ξύλωναν, έλυναν τον αργαλιό, γιατί θεωρούσαν ότι έτσι όπως ήταν τα καρφιά πάνω στα ξύλα τους θύμιζε τη σταύρωση του Χριστού. Και δεν ήθελα να το βλέπουν αυτό, γιατί υπέφεραν, δηλαδή δείτε τι συνειρμούς, ας πούμε, έκανε ο λαός και πώς πρόσεχε την παραμικρή λεπτομέρεια. Τη Μεγάλη Τετάρτη βέβαια έχουμε το ευχέλαιο, που παλαιότερα δεν γινόταν οπωσδήποτε στην εκκλησία, αλλά μπορούσε να πηγαίνει και ο παπάς από σπίτι σε σπίτι, ιδιαίτερα όσον αφορά τους ασθενείς. Ένα ενδιαφέρον έθιμο είναι ότι τότε κάθε νοικοκυρά έβαζε σε μία πιατέλα λίγο αλεύρι, και αυτό το αλεύρι το ευλογούσε ο παπάς με το σταυρό, το οποίο υποτίθεται φούσκωνε, και αυτό ήταν το προζύμι όλης της χρονιάς, και με αυτό ακριβώς το προζύμι θα έφτιαχναν και τα τσουρέκια και τα κουλούρια την Μεγάλη Πέμπτη. Τώρα, η Μεγάλη Πέμπτη μπαίνουμε, ας πούμε, στα πολλά και σημαντικότερα έθιμα. Αυτά τώρα που αξίζει να τονίσουμε για τη Μεγάλη Πέμπτη είναι φυσικά το αυγό, το βάψιμο των αυγών. Τα αυγά βάφονται κόκκινα, είτε σύμφωνα με την παράδοση για την άπιστη εκείνη η Εβραία που δεν πίστευε ότι αναστήθηκε ο Χριστός και είπε «Αν αναστήθηκε να γίνουν κόκκινα τα αυγά που έχω στην ποδιά μου», και έγιναν. Μπορεί να συμβολίζουν και το αίμα, και υπάρχει και μια χρωματική ερμηνεία ότι το κόκκινο είναι αποτρεπτικό του κακού, γιατί εκείνες τις μέρες δεν θέλουμε κακά πνεύματα, κακά δαιμόνια κτλ. Θέλουμε ο Ιησούς να έρθει πάνω στη γη χωρίς εμπόδια. Αν κάποια οικογένεια έχει θανατικό, πρόσφατο θανατικό στο σπίτι, από σφουγγαρά ενδεχομένως κτλ., τα αυγά είτε βάφονται, μαύρα, είτε δεν βάφονται καθόλου. Μένουν άσπρα, για να φανεί αυτό το πένθος, και μάλιστα σε όλα τα σπίτια τη Μεγάλη Παρασκευή, επειδή είναι μια πένθυμη ημέρα, καλύπτουν με μια πετσέτα τα αυγά, γιατί η θλιβερή αυτή ημέρα, ας πούμε, δεν μπορεί να βλέπει χρώμα. Επίσης έχουμε βέβαια τα 12 Ευαγγέλια το βράδυ. Να πω καταρχήν όσο αφορά τη διατροφή, ότι σε πολλά μέρη, και στην Κάλυμνο το έχω ακούσει αυτό, την Μεγάλη Πέμπτη τρώγανε αγκινάρες άγριες, ακριβώς γιατί συμβολικά τους έφερε στο μυαλό το ακάνθινο στεφάνι του Ιησού. Τώρα, για τα 12 Ευαγγέλια, πολλοί έπαιρναν μαζί τους στην Εκκλησία μία κλιματόβεργα, και κάθε φορά που τελείωνε ένα Ευαγγέλιο έκαναν έναν κόμπο, και μετά, έτσι όπως είχε 12 κόμπους αυτή η κλιματαριά, το θεωρούσαν κάτι πάλι αντιβασκάνιο, κάτι ιερό, κάτι που θα μπορούσαμε να το έχουμε μαζί μας και να μας προστατεύει. Κάποιοι άλλοι έβαζαν τα αυγά που έβαφαν κάτω από τα κεριά, από τα 12 κεριά, γιατί πίστευαν ότι έτσι αυτά τα αυγά θα αποκτούσαν μια επιπλέον δύναμη, μια επιπλέον ενέργεια. Και μάλιστα να σας πω ότι
όταν, πάω λίγο παρακάτω, όταν τσουγκρίζουν τα αυγά και μετά τα τρώνε, τα τσόβλια δεν τα πετάνε, διότι θεωρούν ότι έχουν κάποια πτυγωνιμοποιό δύναμη του αυγού, τα ρίχνουν στα χωράφια ακριβώς για να επιτύχουν αυτή την ευκαρπία, αυτή την ευγωνία που θέλουν. Βέβαια έχουμε το μυρολόι της Παναγίας και πάμε από εκκλησία σε εκκλησία και το λέμε και τα λοιπά. Βέβαια να πούμε ότι σε κάποια μέρη της Ελλάδας το μυρολόι της Παναγίας λέγεται Μεγάλη Παρασκευή, εν είδη καλάντων ας πούμε από παιδιά. Και πηγαίνοντας τώρα στην Μεγάλη Παρασκευή, ένα έθιμο που εγώ το πρόλαβα, παρόλο που δεν είμαι πολύ μεγάλος, αλλά τώρα δεν το βλέπω, είναι ότι στην αποκαθήλωση πολλά κορίτσια ντύνονται μυροφόρες και ρένουν, ας πούμε, με άνθη και τα λοιπά, το ομοίωμα αυτό του Ιησού μέσα στον επιτάφιο. Ένα επίσης έθιμο που δεν γίνεται πια και σώζεται πριν το βρίσκουμε πριν το 1900, είναι ότι στον επιτάφιο μέσα βάζουμε τα ναυτικά ρούχα των νεκρών σφουγγαράδων μας. Ακούστε, είναι πολύ ανατριχιαστικό, διότι πίστευαν ότι είναι σαν να θάβουμε τον νεκρό σφουγγαρά μας μαζί με τον Χριστό και θα συναντηθούν μαζί στην Ανάσταση. Σε κάποια άλλα μέρη βέβαια, μέσα στον επιτάφιο βάζουν φρούτα, βάζουν ξηρούς καρπούς, γιατί ακριβώς θέλουν να συνδυάσουν όλο αυτό, όχι, δηλαδή θέλουν να συνδυάσουν την Ανάσταση του Ιησού με την αναγέννηση της φύσης. Και επίσης στην Κάλυμνο θεωρούμε ότι τα φυτά από τον επιτάφιο, και μάλιστα κάποιοι τα καβουρντίζουν για να τα έχουν συνέχεια πάνω τους, είναι κατάλληλα για το μάτιασμα. Επίσης, ξέρετε ότι η Μεγάλη Παρασκευή δεν επιτρέπεται να γίνει καμία δουλειά. Επίσης δεν κάνουμε ούτε μπάνιο, όμως μία λεπτομέρεια είναι ότι μπορούμε να λουστούμε, μπορούμε να ρίξουμε νερό στο κεφάλι μας. Ποιοι? Μόνο αυτοί που πάσχουν από τρομερούς πονοκεφάλους και ημικρανίες, θεωρούν ότι το βρέξιμο του κεφαλιού τη Μεγάλη Παρασκευή θα τους βοηθήσει. Προσέξτε όμως, μετά για όλο το χρόνο δεν πρέπει να ξανακάνουν μπάνιο ημέρα Παρασκευή. Αυτή ήταν η προϋπόθεση. Το βράδυ λοιπόν έχουμε την περιφορά του επιταφείου. Επιτάφιος, επειδή κάνει έναν μαγικό εντός εισαγωγικών κύκλο γύρω από την κοινότητα, πρέπει να πιάσει όλα τα σπίτια. Στην Ίδρα, να πούμε και αυτό που είναι καθαρά ναυτικό νησί, ο επιτάφιος μπαίνει στη θάλασσα, ολόκληρος ο επιτάφιος, γιατί πρέπει να ηρεμήσει ας πούμε, τα νερά, να είναι και εκεί έτοιμοι οι θαλασσινοί να φύγουν. Και προχωράμε ας πούμε σιγά σιγά στο Μεγάλο Σάββατο. Έχουμε βέβαια το πρωί την εκκλησία, έχουμε τον παπά που πετάει τα δαφνόφυλλα με το Ανάστα ο Θεός, έχουμε τα παλαμάκια, έχουμε τα χτυπήματα κτλ. Γενικά ο θόρυβος, για να πάω και στους δυναμίτες, ο θόρυβος ήδη από την αρχαιότητα θεωρούνταν αποτρεπτικός του κακού και στην αρχαιότητα σπάγανε λέβητες πύληνους για να φύγουν τα κακά δαιμόνια, και εδώ με τους δυναμίτες ή ακόμα και στοιχείο που κάνουν κάτι αντίστοιχο, έτσι, από βουνό σε βουνό που πετάνε τις ρουκέτες, σωστά, και στην Κέρκυρα που σπάνε τα λαΐνια κτλ. Ο θόρυβος είναι αποτρεπτικός του κακού, αλλά έχει και μια ψυχολογική ερμηνεία, ότι μας εκτονώνει από την νηστεία, από την καταπίεση και γενικά από όλο αυτό το σοβαρό εθιμοτυπικό που έπρεπε να ακολουθηθεί. Όσον αφορά το αρνί, βέβαια το αρνί είναι πολύ σημαντικό, γιατί θυμίζει βέβαια και τους Εβραίους και το σταύρωμα της πόρτας των Ισραηλιτών. Παλαιότερα με το αίμα κάναμε σταυρούς στις παραστάδες και το αίμα αυτό το κάναμε και στα κούτελά μας, γιατί θεωρούσαμε ότι και αυτό είχε μία δύναμη του αρνιού, και πολλοί κάνουν και μαντική μέσα από το αρνί, δηλαδή την ομοπλάτη, και ψάχνουν για σημάδια του μέλλοντος, ούτε και αυτό είναι κάτι που το βλέπω τώρα συχνά. Και φυσικά έχουμε και την Ανάσταση, έχουμε τα κεριά. Αυτό το κερί θεωρείται μετά ιερό, και φυσικά παλαιότερα υπήρχε ένα εθιμοτυπικό, δηλαδή δεν μπορούσαμε να ανάβουμε τυχαία, αλλά ξεκινούσαν ας πούμε οι προύχοντες, οι δημογέροντες, και κατεβαίναμε στα μικρά παιδιά. Και να πω και κάτι, επειδή η εκκλησία είναι και μια ευκαιρία για κοινωνική επαφή, τότε τα αγόρια, επειδή δεν είχαν επαφές με τα κορίτσια, άναβαν κερί στα κορίτσια που ήθελαν να κάνουν προξενιό, ώστε να δώσουν ένα σήμα στους γονείς τους ότι αυτοί είναι που επιλέγουν ή αυτό το κορίτσι είναι που θέλουν.
Μετά βέβαια ακολουθεί η μαγειρίτσα κτλ. Για να πάμε για το τσούγκρισμα, είπαμε. Βέβαια το τσούγκρισμα έχει και την ερμηνεία ότι επειδή βοηθάς το αυγό να ανοίξει, είναι σαν να βοηθάς τη φύση να αναγεννηθεί και να βγάλει αυτή τη ζωοποιό δύναμη που έχει. Και περνάμε βέβαια στην Κυριακή του Πάσχα, έχουμε τη δεύτερη Ανάσταση, λέγεται και Αγάπη, θυμίζει τις αποστολικές αγάπες, γι' αυτό και παλαιότερα κάνανε γεύματα και μπορούμε και να τους συνδυάσουμε με τις δικές μας αγάπες στα τραπέζια των σφουγγαράδων πριν την αναχώρησή τους. Είναι η συμφιλίωση των εθνών, τότε γινόντουσαν τα προξενιά ως επιτοπλίστων και τότε είχαμε και την αδελφοποιία, δηλαδή όποιοι ήθελαν να γίνουν και επισήμως εντός εισαγωγικών αδέλφια, είτε έσχιζαν λίγο το δέρμα τους και ένωναν τα αίματά τους, είτε πήγαιναν στην εκκλησία και ο παπάς τους έδαινε απαλά με μία κόκκινη κορδέλα και έτσι είναι σαν να τους έκανε αδέρφια. Φυσικά ξέχασα να πω ότι στο αρνί μέσα βάζουμε το Μάρτι για να καεί στο πύλινο αυτό μούρι, έτσι και βάζουμε βέβαια και την κλιματαριά κάτω για να αποφύγουμε τα πολλά έλαια και από πάνω το ζυμάρι. Και να πω τέλος για το αυγό, κάποτε, δεν ξέρω τώρα αν γίνεται, μοιράζανε στη δεύτερη Ανάσταση, δηλαδή την Κυριακή του Πάσχα, ένα αυγό κόκκινο, το οποίο είχε μια ειδικά διαβασμένη ευχή και αυτό το αυγό έπρεπε να φυλαχθεί για 7 χρόνια και πίστευαν ότι μετά από 7 χρόνια ο κρόκος γινόταν κάτι σαν και χρυμπάρι, γινόταν, ας πούμε, σκληρός και είχε φυλακτικές και μαγικές ιδιότητες και εγώ ξέρω γυναίκα που με αυτό τον κρόκο έφτιαξε δαχτυλίδι. Δηλαδή, όντως ο κρόκος αυτός μετά από 7 χρόνια γίνεται σαν πολύτιμο μέταλλο. Κλείνοντας, να επισημάνω ακόμα μία φορά ότι τα έθιμα είναι πάρα πολύ σημαντικά και έχουν πάρα πολλές λειτουργίες. Έχουν βέβαια την κοινωνική λειτουργία που είναι ότι είναι μία ευκαιρία να σταματήσουμε τις εργασίες, να βρεθούμε με τις οικογένειές μας, να κάνουμε κοινωνικές επαφές. Έχουν τη θρησκευτική λειτουργία γιατί, ας πούμε, βιώνουμε πάλι με κατάνοιξη τις ημέρες της Μεγαλοβδομάδας, στην Εκκλησία κτλ. Οπότε η πίστη μας ενισχύεται. Και να κλείσω με την ψυχολογική σημασία των εθίμων που ειδικά σήμερα την έχουμε πάρα πολύ ανάγκη, την ψυχική ανάταση, ότι τα έθιμα μας δίνουν δύναμη να αντιμετωπίσουμε τη σκληρή καθημερινότητα, είναι ένα έρισμα για να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες, να θυμηθούμε το παρελθόν μας και αυτή η εθνική συνείδηση θα ενισχύσει την κοινωνική συνοχή, την οποία και έχουμε ανάγκη αυτές τις μέρες. Θα επαναληφθούν οι αγώνες και φαντάζομαι ότι η συμμετοχή η φετινή, παρά τα όποια προβλήματα υπάρχουν διεθνώς, θα είναι, αν όχι καλύτερη, η ίδια με αυτή της περσινής χρονιάς. Ταυτόχρονα, και σε εθνικό επίπεδο, τον Ιούνιο μήνα θα διεξαχθούν αγώνες εθνικού επίπεδου, ηλικίας 12 μέχρι 18 ετών. Μπορεί κανείς λοιπόν να πει ότι η Κάλυμνος συντονισμένα Δήμος με το Σωματείο, με τον κύριο Ράγκο που έχει και την ευθύνη λειτουργίας του Σωματείου με όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, βάλαμε για τα καλά πλέον το νερό στο αυλάκι, έτσι ώστε η Κάλυμνος να είναι αναφορά, να είναι σημείο αναφοράς τόσο στο επίπεδο το εθνικό, όσο και σε επίπεδο πλέον ευρωπαϊκό, αναφορικά με την διεξαγωγή αγώνων τένις. Κλείνοντας, εγώ θέλω να πω ότι θα στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις οικονομικά αυτή την προσπάθεια και να ευχαριστήσω, θα το λέω πάντα, τον Σπύρο τον Ζανιά, διότι χωρίς αυτόν δεν θα ερχόταν στο νησί αυτή η μεγάλη διοργάνωση, η οποία, θα επαναλάβω τα λόγια του,
όσο θα υπάρχει κάλυμνος, όσο θα υπάρχει τένις, θα γίνονται ευρωπαϊκοί αγώνες εδώ στην Κέρκυρα. Όπως και πριν κάποια χρόνια η αναρρίχηση θεωρεί το ένα δύσκολο και ιδιαίτερο εγχείρημα. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με το τένις, το οποίο στο νησί μας έγινε γνωστό τα τελευταία χρόνια μέσα από τον σύλλογο του Apollon Tennis Club, όπου πάρα πολλοί άνθρωποι με φιλότιμο εργάστηκαν και όρεξη και αγάπη για το άθλημα εργάστηκαν προς αυτή την κατεύθυνση. Θεσμικά, ο καθένας από το ρόλο του, με τον δικό του ρόλο, δίνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να υποδοθεί αυτή η προσπάθεια για να έχει διαχρονικότητα και επιτυχία. Θα μου επιτραπεί η έκφραση ότι ήταν ως προς το θεσμικό και πολιτικό σκέλος, ήταν κέρια η παρέμβαση του Δημάρχου για να έρθει αυτό το πανευρωπαϊκό τουρνουά στην Κάλυμνο στο νησί μας και μάλιστα να έχει και διάρκεια, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Τίποτα να μην είναι σαν ένα πυροτέχνημα το οποίο δεν θα έχει συνέχεια. Χτίζουμε λοιπόν κάτι καινούριο. Με τις δυσκολίες, με τα προβλήματά του, αρχικά τίποτα δεν είναι εύκολο και ειδικά τα τελευταία χρόνια έτσι όπως έχει διαμορφωθεί πραγματικότητα. Όμως έχουν μπει τα θεμέλια, έχει γίνει μια σωστή αρχή και ευελπιστούμε σε ένα πολύ πολύ δυνατό μέλλον. Κάθε χρόνο υπάρχουν περιθώρια εξέλιξης, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, έτσι ώστε αυτό που έχουμε οραματιστεί να φτάσει στο ανώτατο επιθυμητό επίπεδο. Ένα ευχαριστώ οφείλουμε να πούμε όλοι στον Σπύρο του Ζανιά. Χωρίς αυτόν δεν υπήρχε περίπτωση αυτό να γίνει πραγματικότητα στο νησί της Καλύμνου και να δώσει την όθηση που ήδη έδωσε μέσα από τις αντίξιες συνθήκες του κορονοϊού. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι όταν αυτό ξεπεραστεί, γιατί θα ξεπεραστεί κάποια στιγμή, τότε θα αναδειχθεί και η πραγματική διάσταση του εγχειρήματος αυτού στο νησί μας. Έχουμε μια πολύ μεγάλη ομάδα εθελοντών, η οποία πάντα στηρίζει το οποιοδήποτε εγχείρημα κάνουμε αναφορικά με τουρνουά, είτε είναι τοπικά, είτε τώρα που είναι και το διεθνές μέσα. Πράγματι, έχουν μπει τα θεμέλια, όπως είπε και η Αντιδήμαρχος, με μεγάλη προσπάθεια, πολύ τρέξιμο πέρυσι, ήταν κάτι άγνωστο, δεν είχαμε καμία εμπειρία. Ευτυχώς όμως υπήρξαν άνθρωποι που μας στηρίξανε με τεχνογνωσία και μας έδωσαν ακριβώς αυτό που έπρεπε να έχουμε και να μάθουμε, έτσι ώστε φέτος να σπρώξουμε το τουρνουά αυτό ένα βήμα παραπέρα. Πράγματι είναι πολύ σημαντικό στο νησί της Καλύμνου να φιλοξενεί τέτοιου είδους αγώνες. Σκεφτείτε, είναι ευρωπαϊκοί αγώνες, δεν είναι ένα τοπικό εδώ τουρνουά. Και είναι και εθνικοί αγώνες, δεν είναι τοπικό τουρνουά. Σκεφτείτε λοιπόν, θα σας πω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τι διάσταση έχει αυτή η ιστορία. Η κοπέλα που κέρδισε τα δωδεκάρια πέρυσι εδώ, στις εγκαταστάσεις μας, που την είχαν καλά εγώ, την είχε καλά ο Δήμαρχος, μετά από μία εβδομάδα την είχε καλά ο Ράφα Ναδάλ. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο πολύ σημαντικό είναι αυτό το τουρνουά που θα γίνει εδώ, που θα γίνεται για πάντα εδώ. Το για πάντα είναι εξαρτάται από εμάς. Αν εμείς δεν το αγκαλιάσουμε, δεν το φροντίσουμε, δεν το διεκπεραιώνουμε κάθε χρόνο και καλύτερα, δεν υπάρχει δήμαρχη για πάντα. Πρέπει και εμείς να εξελισσόμαστε. Το για πάντα το εξασφαλίσαμε οι πολιτικοί. Το πολιτικά το εξασφαλίσαμε, αλλά μάλλον χρειάζεται να το εξασφαλίσουμε και αθλητικά. Οργανωτικά. Όλες λοιπόν οι προσπάθειες που θα γίνουν, που έγιναν και θα γίνονται από τώρα και πέρα, συνδυασμένα και με το Δήμο, θα έχουν να κάνουν ακριβώς με αυτή την αναβάθμιση χρόνο με το χρόνο. Ναι. Γιατί τότε μόνο θα μπορούμε να μιλάμε για αύξηση των υπηρεσιών, ας πούμε, στους αθλητές, για ανάπτυξη καλύτερα του χώρου, γιατί πραγματικά ο χώρος χρόνο με το χρόνο παλιώνει, χρειάζεται πάντα αναβαθμίσεις μέσα. Όπως γνωρίζετε, ο χώρος είναι ιδιωτικός, ανήκει στο Ίδρυμα Εκατερίνη Νικολάου Βάλη. Εγώ είμαι και σε αυτό το συμβούλιο μέσα και ξέρω τι απαιτήσεις έχει αυτός ο χώρος για να λειτουργήσει. Ευτυχώς αυτή τη στιγμή είναι αυτοχρηματοδοτούμενος ο χώρος. Αλλά για να διοργανωθούν τέτοιου είδους αγώνες χρειάζεται και τη βοήθεια των πολιτικών φορέων. Γι' αυτό και ο Δήμος ανάλαβε να γίνει συνδιοργανωτής, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το κάνουμε σωστά.